Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα δούμε μια σκησούλα από την κατασκευή της CDNA βιβλιοθήκης και για να δούμε αμέσως πώς έχει το θέμα. Κατά τη δημιουργία CDNA βιβλιοθήκης, λέει η ερώτησή μας, δημιουργείται ένα υβριδικό μόριο mRNA-CDNA, όπως φαίνεται στην εικόνα. Ωραία, το βλέπουμε εδώ, βλέπουμε το mRNA-CDNA και ποια είναι η πρώτη ερωτησούλα, ποια είναι η κωδική αλυσίδα. Η αλυσίδα είναι η α, η β, εξαρτάται από το γονίδιο ή καμία δεν είναι η κωδική αλυσίδα. Τι λέτε? Λοιπόν, η εξήγηση είναι ότι είναι καμία. Καμία δεν είναι η κωδική αλυσίδα. Και αυτό γιατί? Γιατί προφανώς εδώ έχουμε ένα mRNA και αυτό το mRNA χρησιμοποιείται σαν καλούπι για να φτιάξει την συμπληρωματική της. Προφανώς η συμπληρωματική της θα είναι παρόμοιας αλληλουχίας, είναι το CDNA, και θα είναι παρόμοιος, όπως είπα, αλληλουχίας, με την μη κωδική αλυσίδα. Άρα, καμία από αυτές τις δύο αλυσίδες δεν είναι η κωδική. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα, και λέει πάλι στο ίδιο θέμα, ποιο είναι το ένζυμο Χ. Το ένζυμο Χ, αυτό το οποίο δηλαδή κάνει αυτή τη διαδικασία. Λέει, είναι η αντίστροφη μεταγραφάση, η ελικάση, η DNA πολυμεράση ή η RNA πολυμεράση. Και η απάντηση είναι η αντίστροφη μεταγραφάση. Γιατί? Διότι με καλούπι το mRNA για να φτιάξουμε DNA, το οποίο το λέμε cDNA, χρησιμοποιείται η αντίστροφη μεταγραφάση που χρησιμοποιεί το mRNA σαν καλούπι για να φτιάξει DNA. Και πάμε στην τρίτη μας ερώτηση. Ποιο είναι το άκρο Z? Αυτό εδώ πέρα είναι ίσως η πιο δύσκολη ερώτηση από αυτές τις τρεις μας. Και μας λέει είναι η αμινομάδα, η φωσφορική ομάδα, το υδροξύλιο ή η καρβοξυλομάδα. Θα πρέπει εδώ να σας πω ότι το α και το δ απορρίπτονται, διότι αυτές αυτά τα άκρα αναφέρονται σε πεπτιδική, σε πολυπεπτιδική αλυσίδα. Οπότε μας μένει η φωσφορική ομάδα ή υδροξύλιο. Εάν προσέξετε όμως, η πολυμεράση, είπαμε πως είναι από το προηγούμενο ερώτημα, πως είναι η αντίστροφη μεταγραφάση, κινείται προς τα δεξιά. Γιατί κινείται προς τα δεξιά? Διότι παρατηρούμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, θέλει μερικά νουκλεοτίδια πιθανώς ακόμη για να ολοκληρώσει την αντίστροφη μεταγραφή. Άρα, εκείνο το μόριο το οποίο δημιουργείται είναι το κάτω. Το κάτω μόριο. Και πάντα οι πολυμεράσες, όπως ξέρετε, προσθέτουν νουκλεοτίδια στο τριατόνος άκρο. Επομένως, το τριατόνος άκρο είναι το άκρο της κάτω αλυσίδας στο δεξιά, όπως σας έχω σημειώσει εδώ στον πίνακα. Επομένως, το επάνω άκρο είναι συμπληρωματικό και αντιπαράλληλη αλυσίδα, συμπληρωματική αντιπαράλληλη πάνω αλυσίδα, άρα θα είναι το 5 άκρο. Και το 5 άκρο ουσιαστικά είναι το άκρο όπου υπάρχει η φωσφορική ομάδα. Άρα το σωστό είναι το Β. Και πάμε λοιπόν σε μια νέα σειρά ερωτήσεων. Μου λέει τα εξής. Σε ένα από τα στάδια δημιουργίας της DNA βιβλιοθήκης, το οποίο βέβαια πήραμε και το προηγούμενο ερώτημα, μόριο DNA, cDNA, όπως φαίνεται στην εικόνα. Δηλαδή έχουμε πάρει τα mRNA εδώ, κάναμε το mRNA, cDNA που είδαμε και προηγουμένως, έχουμε αποδιάταξη των mRNA, κρατάμε μόνο το DNA, το cDNA, και με τη βοήθεια του cDNA κάνουμε ένα καινούριο μόριο DNA, κάνουμε ένα συμπληρωματικό με το cDNA, όπως φαίνεται κάτω, το τελευταίο στάδιο, το οποίο έχουμε γενθύνει και το έχουμε εδώ. Και κάτι μας λέει εδώ πέρα η ερώτηση. Το ένζυμο ψι, ποιο μπορεί να είναι, η αντίστροφη μεταγραφάση, η ελικάση, η DNA πολυμεράση ή η RNA πολυμεράση. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε από DNA, έχουμε δημιουργία νέου DNA. Επομένως, δεν μπορεί να είναι η αντίστροφη μεταγραφάση, διότι αυτή χρησιμοποιεί RNA για να φτιάξει DNA. Δεν μπορεί να είναι η ελικάση, γιατί η ελικάση δεν κάνει πολυμερισμό, απλώς ανοίγει την διπλή έλικα.
του DNA. Οπότε είναι η DNA πολυμεράση, η RNA πολυμεράση, προφανώς είναι η DNA πολυμεράση, γιατί αυτή από DNA μπορεί να φτιάξει DNA. Η RNA πολυμεράση προφανώς φτιάχνει mRNA χρησιμοποιώντας καλούπι το DNA. Επομένως είναι η DNA πολυμεράση. Πολύ ωραία, πάμε και στην επόμενη ερώτησή μας. Σε ένα από τα στάδια πάλι του DNA φαίνεται όπως είπαμε στην εικόνα και η ερώτηση είναι ποια είναι η cDNA αλυσίδα. Είναι η α, η β, εξαρτάται το γονίδιο ή καμία. Ήδη στο προηγούμενο νομίζω το αποκάλυψα ποια είναι η cDNA αλυσίδα. Η cDNA αλυσίδα προφανώς είναι αυτή η οποία ήδη υπάρχει, το βλέπετε εδώ πέρα, στο προηγούμενο στάδιο υπάρχει και χρησιμοποιείται σαν καλούπι. Άρα, αν το προσέξουμε εδώ το μόριο, θα δούμε ότι το καλούπι το οποίο χρησιμοποιείται είναι το β, η β αλυσίδα. Επομένως, η β αλυσίδα είναι η cDNA αλυσίδα. Ωραία. Και πάμε και στην τελευταία μας ερώτηση. Σε ένα από τα στάδια, λοιπόν, όπως και προηγουμένως, βλέπουμε το μόριο, έχω σημειώσει κάποια νούμερα και μας λέει ότι το κωδικόνιο έναρξης ATG. Πού θα βρίσκεται? Λοιπόν, καταρχάς σκεφτόμαστε ότι το μόριο ATG, συγγνώμη, το κωδικόνιο ATG, θα βρίσκεται στην κωδική αλυσίδα. Ήδη προηγουμένως είπαμε ότι η κωδική αλυσίδα είναι η πάνω, καθότι η κάτω αλυσίδα, είπαμε πως είναι η αλυσίδα cDNA, η οποία είπαμε και προηγουμένως, σε προηγούμενο ερώτημα, ότι είναι η μη κωδική αλυσίδα. Άρα η κωδική είναι η πάνω. Οπότε θα είναι ή το 1 ή το 4. Τώρα κοιτάξτε, ότι η DNA πολυμεράση πώς κινείται? Κινείται προς τα δεξιά. Εφόσον κινείται προς τα δεξιά, σημαίνει ότι στο άκρο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή προσθέτει, στο τρίατον ως άκρο, προσθέτει νουκλεοτίδια. Εξελίσσεται δηλαδή η αντιγραφή στο τρίατον ως άκρο. Επομένως, αυτό το σημείο επάνω είναι το τρίατονος. Προφανώς η άλλη άκρη είναι η πεντατονος και από κάτω είναι τα αντίστροφα νούμερα. Οπότε πάνω είναι το τρίατονος, στα δεξιά, πεντετόνος, στα αριστερά. Πάνω, είπαμε, είναι η κωδική. Άρα, σε ποιο άκρο βρίσκεται πάντα το ATG? Στο πεντετόνος άκρο της κωδικής αλυσίδας. Άρα, είναι στη θέση 1. Θα βλέπουμε το σημείο και εδώ πέρα. Αυτά, λοιπόν, για αυτές τις ερωτήσεις. Πιστεύω να καταλάβαμε πολλά, να μάθουμε και να εμβαθύναμε περισσότερο στην κατασκευή της cDNA βιβλιοθήκης. Τα λέμε σε ένα επόμενο quiz. Γεια σας!